Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Το επόμενο έκτακτο Euroworking Group της Πέμπτης μπορεί εκτός από τις συντάξεις να κρίνει και την ημερομηνία των εκλογών. Η περικοπή ή όχι των συντάξεων αποτελεί για την κυβέρνηση τη μητέρα όλων των μαχών, καθώς είναι δεδομένο ότι μια αρνητική εξέλιξη στο μέτωπο αυτό θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για να στηθούν άμεσα κάλπες. Νέα δεδομένα στο θέμα της περικοπής των συντάξεων έρχονται στο προσκήνιο λίγες ημέρες πριν το κρίσιμο Eurogroup της ερχόμενης Δευτέρας, οπότε και αναμένεται να ξεκαθαρίσουν πολλά όσον αφορά στην εφαρμογή ή όχι του μέτρου που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με δημοσίευμα των νέων, φαίνεται πως από την πλευρά του Βερολίνου προκρίνεται το σενάριο να εφαρμοστεί μείωση μόνο για τις ψηλές συντάξεις, αλλά να μην περικοπούν οι χαμηλές. Ταυτόχρονα, η γερμανική πλευρά θα επιμείνει να μειωθούν ο έμφυα και το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να τροφοδοτηθεί η αναθέρμανση της οικονομίας. Οι πληροφορίες από το Βερολίνο έρχονται μετά την τελευταία συνάντηση που είχε ο Γερμανός αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών Όλαφ Σόλτς με τον Έλληνα πρωθυπουργό το Σάββατο. Όλα δείχνουν ότι κερδίζει έδαφος το σενάριο του συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών, έτσι ώστε να διασωθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι από τις περικοπές που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από 1 Ιανουαρίου 2019. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στις χώρες μας για το πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη θετική πορεία για τους πολίτες των χωρών. Ήταν η δήλωση της Σόλτς που έδωσε το στίγμα για τη στάση που θα κρατήσει τις επόμενες μέρες η Γερμανία στο κρίσιμο θέμα των συντάξεων, στο οποίο έχει επενδύσει ο Πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα για τον κυβερνητικό συνασπισμό. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με κορυφαίους υπουργούς συνεχίζουν να είναι αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει αίσιο τέλος στο θέμα των συντάξεων. Μιλώντας, υψηλόβαθμος τέλεχος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος υποστήριξε ότι ο συμβιβασμός θα γίνει πρέπει να έχει έξυπνο περιτύλιγμα. Και αυτό διότι αποφάσεις που αφορούν αλλαγή της προγραμματικής συμφωνίας του ESM για την Ελλάδα περνούν από την πανίσχυρη Επιτροπή Προϋπολογισμού του Bundestag. Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί το κρίσιμο Eurogroup, στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση προσδοκά να ληφθούν τελικές αποφάσεις για το θέμα των συντάξεων. Στόχος του Ευκλήδη Τσακαλώτου είναι να επιτευχθεί ένας αμοιβαίος συμβιβασμός. Το πρώτο επεισόδιο της αποφάσης που θα ληφθούν αναμένεται την Πέμπτη, όπως στη διάρκεια του Euroworking Group αναμένεται να καθοριστεί ο δημοσιονομικός χώρος το επόμενο έτος, ο οποίος θα κρίνει ποια αντίμετρα θα υλοποιηθούν. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα πολιτικό παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ο γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Νομού Ροδόπης, ο κ. Σταμάτης Σακελιών. Κύριε Σακελιών, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Ροδοκότση, καλησπέρα και στους τηλεθεατές και τηλεθεάτριες του καναλιού. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε τις εκτιμήσεις σας για την ημερομηνία των εκλογών. Πιστεύετε ότι οι συντάξεις θα κρίνουν το πότε θα στηθούν οι κάλπες? Ήδη την Πέμπτη συνεδριάζει έκτακτα του Euroworking Group. Όχι, καταρχάς εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Δεν είναι αρμόδιο το Euroworking Group για τις συντάξεις. Αρμόδιο για, όργανο για να κρίνει τα ζητήματα της πορείας της ελληνικής οικονομίας πλέον είναι η Κομισιόν. Δηλαδή θα υπάρξει έκθεση της Κομισιόν. Και όσον αφορά στο ερώτημά σας αν οι συντάξεις θα κρίνουν την ημερομηνία των εκλογών, όπως επανειλημμένα έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, οι εκλογές έχουν στόχο να γίνουν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή τον αρχές Οκτωβρίου του 2019, παρόλο που ο κύριος Μητσοτάκης μέρα παραμέρα ζητάει εκλογές. Παρ' όλα αυτά, κύριε Σακελιών, θα περικοπούν οι συντάξεις ή όχι? Γιατί σήμερα την νέα σενάρια είναι ότι δεν θα περικοπούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο το κυκλοφόρησε η εφημερίδα Τα Νέα, αν θυμάμαι καλά. Κοιτάξτε, μην βιαζόμαστε. Σε 10 μέρες όλη αυτή η ιστορία θα έχει τελειώσει. Αν θέλετε μια εκτίμηση δικά μου, είναι ότι δεν θα υπάρξει περικοπή. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, όσοι σπέβδουν να σεναριολογήσουν, απλώς υπονομεύουν την όποια αξιοπιστία τους έχει μείνει. Μάλιστα. Να πάμε στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές το Μάιο του 2019 με απλή αναλογική. Ποιες είναι οι δικές σας εκτιμήσεις? Και γενικότερα και ειδικότερα βέβαια στο νομό. Νομίζω ότι ο Κλισθένης και η εισαγωγή της απλής αναλογικής είναι μια πάρα πολύ σημαντική τομή στα πράγματα της αυτοδιοίκησης. Και σπέβδω να εξηγήσω. Διότι πλέον η κυβέρνηση αυτή αναγνώρισε το προφανές. Ότι η ψήφος η δική σας κύριε Ροδογκότση είναι ίση με τη δική μου, δεν είναι κατώτερη. Αυτό βέβαια σηματοδοτεί και μια νέα ευθύνη για όλους τους συνδυασμούς που θα πάρουν μέρος στις περιφερειακές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Η ευθύνη έγκυται στο εξής, ότι θα μπορέσουν
να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο, ώστε και οι Δήμοι και οι περιφέρειες να διοικηθούν επ' ωφελία των πολιτών. Να μην ξεχάσει κανένας και καμία ότι σε αυτή τη θέση βρίσκονται για να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Ακριβώς. Όχι για κάποιο προσωπικό τους καπρίτσιο. Και θα ήθελα να πω, στα πλαίσια αυτά, το κόμμα μας πήρε έγκαιρα μία απόφαση μέσω της Κεντρικής του Επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ να πρωταγωνιστήσει στην στήριξη, στη δημιουργία, αν θέλετε, στο άνοιγμα αυτής της ιστορίας που λέγονται ψηφοδέλτια αυτοδιοίκησης, σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων. Γι' αυτό εμείς δεν συσσαγωγικά κεγόμαστε να έχουμε ένα δικό μας υποψήφιο ή μια δικιά μας υποψήφιο στις περιφέρειες ή στους Δήμους. Μάλιστα. Μας ενδιαφέρει να συγκροτηθούν ψηφοδέλτια ευρύτατης αποδοχής από την ίδια την κοινωνία, ούτως ώστε να λειτουργήσουν επ' ωφελία της. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν αρκετές συνεργασίες. Αν θα υπάρξουν αρκετές συνεργασίες, κοιτάξτε, η απλή αναλογική εκ των πραγμάτων υποχρεώνει όλους να συνεργαστούν και εκ των πραγμάτων υποχρεώνει όλους σε συνενέσεις. Και όπως είπατε, για το καλό του τόπου, φυσικά. Εννοείται. Έτσι. Διαφορετικά, αν κάποιοι φιλοδοξούν ότι θα διεκδικήσουν τέτοια θέση για να εξυπηρετήσουν άλλα συμφέροντα, νομίζω πια ότι ο λαός μας είναι αρκετά υποψιασμένος και δεν θα το επιτρέψει. Εμείς έχουμε βάλει και κάποια κριτήρια όσον αφορά τα ψηφοδέλτια τα οποία με ευχαρίστηση θα στηρίζαμε. Και τα κριτήρια αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα. Ένα από αυτά εννοείται να μην υπάρχουν ακροδεξιά ή ρατσιστικά στοιχεία στα ψηφοδέλτια αυτά. Να είναι άνθρωποι που να ξέρουν από αυτοδιοίκηση, έτσι, να ανήκουν στον ευρύτερο δημοκρατικό χώρο, και τέτοια ψηφοδέλτια ασμένως θα υποστηρίζουμε. Μάλιστα, πάμε σε ένα άλλο σοβαρό ζήτημα, τη σχέση Εκκλησίας-Κράτους. Ποιο είναι το σχολείο σας μετά και την ανακοίνωση, βέβαια, των 15 σημείων? Αν δεν με απαντά, κύριε Τοντογκότση, εδώ και 70 χρόνια πέρασαν και η ιστορία αυτή ήταν σε εκκρεμότητα. Ήταν, θα έλεγα, και ένα ενδιαφέρον αλληλεσβερίσι ανάμεσα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και στην Εκκλησία. Και το ρωτάω αυτό μια που είστε και θεολόγος. Ναι. Νομίζω ότι η πρόθεση συμφωνίας, για να είμαστε ακριβείς, των 15 σημείων, γιατί πρέπει να κυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο και να κυρωθεί και από τη Βουλή. Λοιπόν, η πρόθεση συμφωνίας, στην οποία κατέληξε ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο, είναι πρόδειλο ότι εξορθολογίζει τις σχέσεις πολιτείας-εκκλησίας. Και ότι, εν πάση περιπτώσει, γίνονται διακριτοί ρόλοι. Και αυτό είναι υποφελία και των δύο, ξέρετε. Και θα ήθελα εγώ να με επιτρέψετε να σχολιάσω και ένα fake news που κυκλοφόρησε σήμερα, δεν ξέρω αν το είδατε, ότι δήθεν εξοργίστηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Παιδείας στην Κωνσταντινούπολη είπε ότι εδώ με παίρνει υπόψη μου ο Ερντογάν, δεν με παίρνει ο Τσίπρας. Και σπέβδω να πω ότι ήταν ένα fake news το οποίο το διέψευσε το ίδιο το Πατριαρχείο. Γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο σε όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν τη χώρα μας και οι συντάκτες κάποιων δημοσιευμάτων να μην δείχνουν τόσο φανερά την πλήρη ταύτισή τους με τα ανομολόγητα συμφέροντα κομμάτων της αντιπολίτευσης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε πάνω σε αυτό το θέμα να συμπληρώσετε κάτι για τις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, για να πάμε παρακάτω. Περιμένω με θέση ευθύνης να τοποθετηθούν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΚΙΝΑΛ. Βέβαια, οι αντιδράσεις τους μέχρι τώρα δεν αφήνουν και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Γιατί επίκειται, όπως ξέρετε, και η συνταγματική αναθεώρηση, που εκεί θα χρειαστούν επίσης ευρύτερες συνενέσεις, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιχνίδι εκ μέρους κυρίως της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΚΙΝΑΛ για τον περίφημο νόμο περί ευθύνης υπουργών. Έχουμε πει εμείς ρητά ότι αυτός ο νόμος δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη δημοκρατία,
Είναι ο περίφημος νόμος Βενιζέλ, αν θυμάστε καλά. Διάταξη Βενιζέλ. Λοιπόν, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με το Κοινάρ δίνουν μάχες εκτός εστάδιν για να, ή μάχες όπως των φυλακών, γιατί θέλουν να κρυφτούν κυρίως η Νέα Δημοκρατία πίσω από το περίφημο άρθρο 86. Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στα ελληνοτουρκικά. Ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά στην Κυπριακή, ως πόσο κοντά ή μακριά φαντάζει ένα θερμό επεισόδιο? Εγώ ξέρω ότι ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν κάλεσε τον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθεί την Τουρκία. Αρχές Δεκεμβρίου. Αρχές Δεκεμβρίου. Όταν λοιπόν καλείς κάποιον, δεν νομίζω ότι σκέφτεσαι θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι γεγονός ότι υπάρχει ένα ζήτημα με, με τα ενεργειακά στην Κύπρο και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα, και είναι ένα γεγονός επίσης πως ενδέχεται η Τουρκία να αισθάνεται μια δυσφορία. Από την άλλη μεριά, όπως ξέρετε, πολύ μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή πηγαίνουν προς την Κύπρο. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι ο αρμόδιος Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών στη Λευκοσία, μαζί με το, πλοίο της Exxon Mobil. Από εκεί και ύστερα φαντάζεστε ότι το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Μεγάλη και σημαντική παίκτηση, ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Για να τελειώσουμε με τον απόϊχο της ομιλίας του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, του Νίκο Τουβοτζιά, επισκέφθηκε την Κομωτινία. Μετά βέβαια και την πρόσκληση της, συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από την κίνηση Πράτο. Κύριε Δεδομπότση, εγώ ξέρω ότι ο Νίκος Κοτζιάς είναι βουλευτής επικρατείας συνεργαζόμενος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρω επίσης ότι έχει δηλώσει ότι στηρίζει την κυβέρνηση έως το τέλος. Από εκεί και ύστερα, το αν έχει κάποιο πολιτικό σχέδιο να κάνει την κίνηση ιδεών που είναι το Πράτο, να τη μεταξελίξει σε πολιτική κίνηση, πολιτικό κόμμα, να μετέχει στις εκλογές, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν θέλω να ασχοληθώ αυτή τη στιγμή, με την έννοια ότι δεν ασχολούμαι με σενάρια. Από την κίνηση ο κ. Κοτζιάς, μένω σε αυτά που έχει δηλώσει ο ίδιος δημόσια. Εγώ χαίρομαι να γίνονται ανοιχτές εκδηλώσεις, να πηγαίνει ο κόσμος, να συζητάει, να συμφωνεί, να διαφωνεί. Αυτή είναι η δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε. Μάλιστα. Κύριε Σικελίου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Θέλω να πω ένα τελευταίο, κύριε Τοντοκότση, ότι πριν 3,5 χρόνια που αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, είχαμε βάλει ένα στοίχημα. Να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια και από την κρίση με την κοινωνία όρθια. Νομίζω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το έχουμε καταφέρει. Ήδη, όπως θα έχετε δει, ψηφίστηκε το πρώτο θετικό μέτρο που ήταν η επιστροφή των αναδρομικών. Θα ακολουθήσουν και τα άλλα. Είναι το τέταρτο μνημόνιο που μας λέγανε που θα έχει μέτρα. Ναι, είναι το τέταρτο μνημόνιο που θα έχει θετικά μέτρα υπέρ των κατηγοριών εκείνων των συμπολιτών μας που επλήγησαν από την κρίση. Η δουλειά μας τώρα είναι πολύ σημαντική για να ασχοληθούμε με τη μικροπολιτική, είναι να εκουλώσουμε όλο και περισσότερο τις πληγές που προκάλεσε η κρίση και τα μνημόνια. Κύριε Σικελίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Νέο τρόπο για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μετά το τέλος του νόμου Κατσέλη, αναζητάει η κυβέρνηση ώστε το επόμενο διάστημα να μπορεί να δώσει ένα ακόμα μέτρο με κοινωνικό πρόσημο. Εν μέσω προεκλογικής περίοδου, δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση να πάει στις κάλπες με χιλιάδες πληστριασμούς και δει πρώτης κατοικίας. Δεν θα μπορούσε να σταθεί κανένας βουλευτής με εικόνες τύπου Ισπανίας, με αστυνομικούς να βγάζουν διοκτήτες από τα σπίτια τους. Για τον λόγο αυτό, το Οικονομικό Επιτελείο, σε συνεργασία με τις τράπεζες, ετοιμάζουν ένα υβριδικό σχέδιο ομπρέλα για τους κόκκινους δανειολήπτες και με δάνειο συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία. Όπως δήλωσε στη συνέντευξή του στο Έθνος Κυριακής ο κ. Σταθάκης, η προστασία της πρώτης κατοικίας παραμένει στρατηγικό σημείο της πολιτικής μας. Ο νόμος Κατσέλη-Σταθάκη ολοκληρώνεται τα Χριστούγεννα του 2018. Μέχρι τότε θα υπάρξει νέα ρύθμιση που θα κινείται στο ίδιο πνεύμα της προστασίας, δηλαδή της πρώτης κατοικίας με ισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και το ταυτόχρονο εξοβελισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών. Η δυσκολία της νέας ρύθμισης εστιάζεται στο διαχωρισμό των κακοπληρωτών με όσους πράγματι αδυνατούν να πληρώσουν τις δόσεις τους και κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Ο νόμος Κατσέλη έσωσε πολλούς δανειολήπτες με πραγματικό πρόβλημα, αλλά προστάτεψε και πολλούς κακοπληρωτές. Αυτό θέλει να αποφύγει η κυβέρνηση και οι τράπεζες και ταυτόχρονα να επιτευχθούν οι στόχοι για μείωση του NPLs. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα σχέδια που επεξεργάζεται είναι η επιδότηση
πληρώσει του δανείου πάντα με εισοδηματικά κριτήρια και αφού οι δανειολήπτες αποδείξουν ότι και δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν έχουν άλλη ακίνητη περιουσία, ακόμη και συγγενών. Υπενθυμίζεται ότι από τις αρχές του 2019 θα τεθεί σε εφαρμογή ο σχετικός νόμος για επιδότηση δόσεων. Πρόσφατα, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας κ. Πιτσιόρλας είπε στη Βουλή ότι ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία προβλέπει επιδότηση της δόσης του στεγαστικού έως και το 95% εφόσον αποδειχτεί η αδυναμία του φιλέτη να αποπληρώσει το δάνειο μετά από δραματική επιδείνωση της οικονομικής του θέσης. Κ. Πιτσιόρλας διευκρίνησε ότι το ποσοστό αυτό θα ισχύει για οικογένειες με τίσιο εισόδημα έως 8.500 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσοστά κάλυψης θα ισχύουν για οικογένειες με ψηλότερο αλλά ανεπαρκές εισόδημα για να αποπληρώσει τη δόση που έχει αφήσει το δικαστήριο. Όλα αυτά μαζί διαμορφώνουν θεωρούμε ένα πλαίσιο προστασίας και όσο είναι η κυβέρνηση αυτή, δεσμευόμαστε ότι η προστασία αυτή δεν θα διαταραχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με βάση αυτό το νόμο θα μπορούσε να υπάρξει μια ευρύτερη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, η οποία όμως θα πρέπει να συζητηθεί με τους θεσμούς και να συμφωνηθεί και με τις διοικήσεις των τραπεζών. Και αυτό γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια ρύθμιση η οποία θα επιδίνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών σε μια κρίσιμη περίοδο. Ο Υπουργός Γιάννης Δραγασάκης είχε πει πρόσφατα ότι πάντα θα υπάρχει ένα σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιο είναι το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Τόνισε δε ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που νομοθετεί λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό συμφέρον. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον νόμο Κατσέλη στα δικαστήρια βρίσκονται προς συζήτηση περί τις 135.000 υποθέσεις οφειλετών, προκαλώντας έβραγμα στη δικαιοσύνη αλλά και πάγωμα των ενεργειών που προβλέπονται για τους κακοπληρωτές. Τη ριζική αλλαγή των επιδομάτων ενεργείας σχεδιάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη διοικήτρια του ΟΕΔ, Μαρία Γραμμεσίνη, θα γίνει σύντομη η αναθεώρηση του συστήματος επιδότησης των ενέργων από τον ΟΕΔ και συγκεκριμένα όχι μόνο στο επίδομα ενεργείας, αλλά όλων των επιδομάτων και των βοηθημάτων που πηγαίνουν στην εισοδηματική στήριξη των ενέργων. Όπως είπε, το σύστημα θα αναθεωρηθεί συνολικά με βάση τα δεδομένα σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της Υπουργού Εργασίας Εύφης Αχτσιόγλου. Η κυρία Καραμεσίνη διευκρίνησε ότι οι κατηγορίες που είναι στην πιο ευάλωτη θέση θα τύχουν μεγαλύτερης προσοχής. Η μακροχρόνια ανεργία καλύπτει μεγάλο ηλικιακό φάσμα. Όποιος είναι πάνω από 45 ετών έχει λίγες ευκαιρίες να μπει στην αγορά εργασίας, εξήγησε η διοικήτρια του ΟΕΔ. Παράλληλα, σημείωσε ότι ένας μακροχρόνια άνεργος με αναπηρία εντάσσεται στις ευάλωτες ομάδες, ενώ συμπλήρωσε ότι θα ληφθεί υπόψη και το μεγάλο χάσμα μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου ποσοστού ανεργίας. Τα προγράμματα απασχόλησης του ΟΕΔ είναι εφαλτήριο για τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας, υπογράμμισε η κυρία Καραμεσίνη, υπεσημένοντας ότι στη διάρκεια της κρίσης ο προβληματισμός ήταν αν τα συστήματα επιδότησης εργασίας μπορούσαν να λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. Όπως δήλωσε, τα χρόνια των μνημονίων περίπου 1.000.000 εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας. Η λογική μας είναι η εισοδηματική στήριξη μέχρι να βρουν οι άνθρωποι δουλειά και η αύξηση των ευκαιριών που δίνονται στους ανέργους για να βρουν δουλειά, όπως αφήνισε η διοικήτρια του ΟΕΔ, προσθέτοντας ότι η συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να δημιουργηθεί ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανεργίας. Μεταξύ άλλων, η διοικήτρια του ΟΕΔ είπε ότι συνολικά δίνεται 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο για την ανεργία σε επιδόματα και προγράμματα. Δύο νέες μεγάλες αμερικανικές επιστημονικές έρευνες σχετικά με τα συμπληρώματα ωμέγα 3 λιπαρών οξέων και βιταμίνης D ήρθαν μάλλον να επιτείνουν τη σύγχυση των επιστημόνων και τον μπέρδεμα των καταναλωτών σχετικά με το αν και κατά πόσο προστατεύουν τους ανθρώπους από το κίνδυνο για καρδιαγγειακό πρόβλημα ή καρκίνο. Οι νέες μελέτες παρουσιάστηκαν το Σαββατοκύριακο στη συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης στο Σικάγο και δημοσιεύτηκαν σε Αμερικανικό Ιατρικό Περιοδικό. Κατέληξαν σε ανάμεικτα συμπεράσματα και δεν φαίνεται να δίνουν μια ξεκάθαρη απάντηση στο αν έχει νόημα να παίρνει κανείς τέτοια συμπληρώματα που είναι τα πιο δημοφιλή στον κόσμο ή αν πετάει τα χρήματά του. Η μία μελέτη με την ονομασία Vital και με επικεφαλής επιστήμονες του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ έγινε σε σχεδόν 26.000 υγιείς ανθρώπους άνω των 50 ετών, οι οποίοι επί μια πενταετία έπαιρναν καθημερινά ένα γραμμάριο συμπληρώματος που περιείχε ένα συνδυασμό από τα πιο δημοφιλή ωμέγα 3, το ΕΠΑ και το DHA. Δεν διαπιστώθηκε μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό ή καρκίνο, αλλά υπήρξε μείωση του κινδύνου για έφραγμα. Η μείωση του κινδύνου ήταν πιο ορατή σε όσους έτρωγαν λίγα ψάρια. Από την άλλη, η ίδια έρευνα, η μεγαλύτερη του είδους της έως τώρα, βρήκε ότι τα συμπληρώματα βιταμίνης D δεν μειώνουν το κίνδυνο για την καρδιά ούτε για επιθετικό καρκίνο. Μια δεύτερη μελέτη με επικεφαλής του Dr. Deepak Bhatt του νοσοκομείου Brigham and Women's της Βοστόνης, στην οποία περίπου 8.000 συμμετεσχόντες έπαιρναν επίσης επί 5 χρόνια καθημερινά ένα πιο ισχυρό συμπλήρωμα διατροφής, έδειξε μείωση κατά 25% των καρδιαγγειακών προβλημάτων σε ανθρώπους υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, οι οποίοι είχαν υψηλό επίπεδο τριγλυκηρίδιων και χοληστερίνης παρά τα φάρμακα που έπαιρναν και από τους οποίους μερικοί είχαν ήδη πάθει ένα έφραγμα εγκεφαλικό. Διαπιστώθηκε μείωση κατά 20% του κινδύνου για καρδιακικές αιτιολογίες θάνατο, κατά 31% του κινδύνου για έφραγμα και κατά 28% του κινδύνου για εγκεφαλικό σε σχέση με όσους συμμετέσχοντες είχαν πάρει ψευδοφάρμακο. Το ωμέγα 3 σε φυσική μορφή υπάρχουν κυρίως σε ορισμένα λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, η σαρδέλα και ο τόνος. Οι υποστηρικτές τους τονίζουν ότι το ωμέγα 3 στα ψάρια και στα συμπληρώματα μειώνει τα τριγλυκερίδια, τη χρόνια φλεγμονή και την πιθανότητα θρόμβωσης. Όμως, αν κάποιος ασθενής παίρνει ήδη αντιπυκτικά φάρμακα για το αίμα, πρέπει προηγουμένως να συζητήσει με τον γιατρό του κατά πόσο μπορεί να πάρει και ωμέγα 3.
Να περάσουμε τώρα σε αθλητικές μας ειδήσεις. Επέστρεψε στις νίκες ο Βάσκο Μοντίνη επικρατώντας εκτός έδρας με 69-54 της ομάδας των Μουδανιών για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης εθνικής αδρών του μπάσκετ. Επέστρεψε στις νίκες η ομάδα του Γκάσκο Μοντίνη, η οποία νίκησε εκτός έδρας στην ομάδα του Μουδανιών με 69-54, ημίχρονο 43-33, σε ένα παιχνίδι που ο Γκάσκο Μοντίνη είχε από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ. Είχε πάντα διψήφια διαφορά πόντων, έπεσε δύο φορές κάτω από τους 10 πόντους μόνο και έτσι νίκησε σχετικά εύκολα εκτός έδρας και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Αναλυτικά τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής στο τέταρτο όμιλο του Βορρά της τρίτης εθνικής αδρών του μπάσκετ. Απόλλων Καλαμαριάς Μέντα 89-79, Μακάμπι Αστέρας Σύνδο 61-55, Σπίδα Ξάνθης Αεόπολη Γύρω 75-79, Δεκά Βάο 86-75, Μουδανιά Γάσκο Μοντίνη 54-69, Έρσε Βόσμου Ζέφυρος 75-59 και Λεύκοπος Ξάνθης Ευκαρπία 57-69. Στη βαθμολογία, καμία ητή ομάδα. Στην κορυφή είναι η ένταση Βόσμου με 10, Ευκαρπία, Πολύγυρος και Απόλλων Καλαμαριάς με 7, Βάο, Γκάσκο Μοντίνη, Ασπίδα Ξάνθης και Μακάμπι 6, Ζέφυρος, Λεύκοπος Ξάνθης 5 και στις τελευταίες θέσεις Αστέρας Σύνδου και Μουδανιά με 4 βαθμούς. Να δούμε τώρα ποια φαρμακεία εφημερεύουν και διανυκτερεύουν στην Κομοντίνη. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού για την Κομοτηνή και ευρύτερα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Για αύριο 3η 13 Ενδεκάτου ο καιρός θα είναι αίθριος με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου και μέτριους βορειοανατολικούς ανέμους έντασης 5 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με καθαρό ουρανό, με τον θερμόμετρο να φτάνει τις 10 βαθμούς Κελσίου και μικρή εξασθένιση των ανέμων από βορειοανατολική διεύθυνση και ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.